τόση ώρα κάτω. Σκέφτηκα να αναζητήσουμε ανθρώπινες πτυχές, ευαισθησίες, εκφράσεις που μαρτυρούν ψυχή, μυαλό, ενδεχομένως και χιούμορ. Και τον έχουμε κοντά μας αυτό το μεσημεράκι, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, παραμονή παραμονής, να ξεδιπλώσουμε αυτή την πτυχή του εαυτού του. Τι κάνουμε, χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Το κινητό το είχα γιατί θέλω να λύσω και ένα θέμα του Υπουργείου. Όπα. Ωραίες οι εκπομπές. Μου είπατε ότι είναι χαλαρή μέρα. Χαλαρή, αλλά τα προβλήματα δεν σταματάνε. Λύθηκε έτσι. Δεν ξέρω ακόμα, να δω μετά να απαντήσει ο. Ωραία, θα το κοιτάμε. Ο κύριος που το έστειλε τώρα μου απαντήσει. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο παράδοξα. Έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Μικρούτσικος. Από μια αρρώστια, επειδή περάσατε και από το Υπουργείο Υγείας, από μια αρρώστια που δυστυχώς χάνουμε και δικούς μας ανθρώπους, φεύγει κόσμος. Σας ανησυχεί, σας τρομάζει η απώλεια, η φθορά, κάτι ανθρώπινο? Καταρχάς, εγώ έχασα τη μητέρα μου από καρκίνο, άρα έχω στην οικογένειά μου την επαφή με την παράτη νόσο. Και μια και αναφέρει τη θητεία μου στο Υπουργείο, τότε είχα δώσει μια συνέντευξη που είχα πει για κάτι που συνέβαινε και φυσικά το πήραν ο κόσμος του Twitter και τα social media και το διαστρέβλωσα και με εκδένανε επί χρόνια. Είχα πει τότε ότι δυστυχώς το σύστημα υγείας εντοπίζει τον καρκίνο ως χρόνια ασθένεια και έτσι οι ανασφάλιστοι που έπασαν από καρκίνο δεν μπορούσαν να λάβουν θεραπεία. Έμειναν όλοι ότι είπα εγώ ότι αντιμετωπίζει ο καρκίνο ως χρόνια ασθένεια και όχι ως κάτι επίγον, το φόρτωσαν σε μένα. Ενώ αυτή ήταν η αντιμετώπιση από το σύστημα υγείας επί δεκαετίες. Φυσικά, κανείς μετά δεν έρχεται επί των ημερών που έγινε ο νόμος για τους ανασφάλιστους, ώστε και οι καρκινοπαθείς να λαμβάνουν κανονικά τη θεραπεία τους ακόμα και αν είχαν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη. Αυτά τα έχει η πολιτική. Σε ανθρώπινο επίπεδο, η φθορά, η απώλεια. Κοιτάξτε, ναι, όλοι εμείς οι θνητοί φοβόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πρώτα, εγώ προσωπικά, πρώτα την απώλεια και μετά τη φθορά. Το να χάνεις δικούς σου και αγαπημένους ανθρώπους είναι πολύ μεγάλος πόνος. Όσο μπορείς πρέπει να το αποφεύγεις, αλλά δεν γίνεται γιατί είμαστε θνητοί. Άρα ο πόνος και η απώλεια είναι σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση. Ξέρετε, η ζωή και ο θάνατος πάνε μαζί, είναι ζευγάρι. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Η μέρα χαλαρή. Πάντως πράγματι ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν μια τεράστια φυσιονομία. Ναι. Όλη του η μελοποίηση του Σταυρού του Νότου ήταν, νομίζω. Αποτύπωμα τεράστιο. Νομίζω με κάποιο τρόπο τον Καβαδία τον μάθαμε από τον Μικρούτσικο. Εμείς τουλάχιστον. Μπορεί καβαλαιότεροι να τον ξέρουν από μόνοι τους, αλλά στη δική μου την γενιά. Και πράγματι ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ποια θεωρείτε χαλαρή μέρα, γιατί μου είπατε ότι σήμερα είστε λίγο πιο χαλαρός. Μια χαλαρή μέρα είναι η μέρα που θα πάω στο γραφείο μου τώρα. Αυτό είναι για μένα υπερλόγο. Κάνω κάπου 7 η ώρα στην Υπουργία. 7 και 20, 25 κάπου εκεί. Άρα τι μέρα ξεκινάει, τι ώρα ξεκινάει η μέρα? Ξυπνητήρι έχω στις 6. 6. Ναι, 6, 6 και 10 ξυπνάω. Από εκεί πέρα. Αποδελτίωση, κανονικά τα πάντα. Αν θα τα βλέπω από το κινητό στον δρόμο, όταν κατεβαίνω. Τώρα πια έχει γίνει η ζωή μας λίγο ευκολότερη σε αυτό το θέμα. Έρχονται αυτά έτοιμα στο κινητό και τα βλέπεις. Έχω εκεί και την κοινή μας φίλη της Ηλία της Κουταλάου και με βοηθάει σε αυτά. Και έτσι. Την καλημέρα μας, να τη πούμε. Ένα σπίτι με 4 παιδιά. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει, νομίζω, για κανένα γονέα κάτι πιο σημαντικό από τα παιδιά που μεγαλώνει. Για όλους τους λόγους που ο καθένας μας καταλαβαίνει και έχει μεγαλώσει παιδιά. Το καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν έχουν παιδιά. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν έτυχε να έχουν παιδιά, γιατί δεν θέλανε, γιατί δεν έτυχε. Αλλά και αυτοί σίγουρα καταλαβαίνουν ότι το μέλλον μας είναι. Αυτές οι μέρες γιορτών, μπορείτε, είστε λίγο περισσότερο μαζί τους? Εντάξει, σίγουρα από το συνηθισμένο μου ωράριο περισσότερο, ειδικά με τον μικρό μου γιο, τον Αλκαίο. Γιατί τώρα ο μεγαλύτερος μου γιος. Έχει ύποπτο βλέμμα πάντως. Τον είδα σε μια φωτογραφία, ναι, είναι λίγο περίεργο το βλέμμα. Ο μικρός μου γιος, ο Αλκαίος, είναι σωσίας μου. Δηλαδή, αν με δείτε σε ποντικές φωτογραφίες, θα σας δείξω μετά, είμαστε ίδιοι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είμαστε πανομοιότυποι. Είναι σωσία μου, κανονικός. Δηλαδή, είναι ο μικρός μου αυτός. Ο μεγαλύτερος μου γιος, ο Περσέας, που όπως ξέρεις το πρώτο παιδί πάντα είναι αυτό που σε συγκλονίζει. Τώρα είναι πιο μεγάλο, βγαίνει με τους φίλους του, έχει και άλλα ενδιαφέροντα, ξέρεις, είναι τώρα στην τρίτη γυμνασίου. Τα παιδιά κάνουν ένα κύκλο, φεύγουν λίγο από τους γονείς και ίσως μετά επανέρχονται. Αλλά ο μικρός είναι. Αν δεν ήταν γιος το πρώτο και ήταν κόρη και άρχισε να φεύγει, θα σας άγχωνε λιγάκι? Θα με άγχωνε πολύ, θα με άγχωνε λιγάκι. Αλλά τα έφερε έτσι διαφορετικά η ζωή και δεν έτυχε. Ωραία.
Λοιπόν, συντονισμένη στο αληθινό ραδιόφωνο, έχει και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν στείλει από το γραφείο μου εσμένα. Μ' αρέσουν όλα τα μουσικά. Ναι. Σας ξέρουν καλά από το γραφείο, τόσο ναι, καλά. Ναι, βλέπω, τα είχαν στείλει. Καλά είναι τα μουσικά όλα. Πάντως λένε ότι στο γραφείο είστε πάρα πολύ ήρεμος. Πάντα είμαι ήρεμος. Στο γραφείο είμαι ήρεμος. Εγώ δεν τσακώνω ποτέ αν δεν υπάρχει ανοιχτή κάμερα. Δεν χαλάω άλλο. Να ανοίξω στο Facebook. Τι λέτε? Άμα είναι για κάμερα, το συζητήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτη μουσική επιλογή. Τι έχουμε, Αντέλ? Πάμε σε Αντέλ πρώτα. Ναι. Γιατί Αντέλ? Έτσι... Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει φοβερή φωνή. Μα την παραδέχομαι. Φανταστική φωνή. Λοιπόν, το έχω διαλέξει το γραφείο, αλλά καλώς κάνει. Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος που αγοράσατε, θυμάστε, και νομίζω πότε? Νομίζω Σκόρπιον πρέπει να ήταν. Mm-hmm. Εκεί η δεκαετία 80. Άρα έχουμε στην συνέχεια. Τι μουσική συνήθως ακούτε? Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω μανία με ένα είδος. Εντάξει, δεν θα ακούω ποτέ heavy metal, ας πούμε. Δηλαδή μετάλλικα και τέτοια. Αν πιο πολύ σε θόρυβο. Αν και ο γιος μου, ο Αλκαίος, προχθές που ήμασταν στο αυτοκίνητο, είπε την αμίμητη ατάκα. Είχαμε βάλει ραδιόφωνο. Και ο Αλκαίος είναι 5 χρόνων, έτσι. Λέει, μπαμπά, είναι ωραίο το ροκ, αλλά εγώ θέλω και λίγο metal. Τι κάνει κιθάρα. Έτσι. Ωραίος. Αντέλ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο αυτό το μεσημεράκι, παραμονή παραμονής, εννοείται και οι μουσικές επιλογές δικές του. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Αληθινό ραδιόφωνο εδώ στον Real FM, δεύτερη ώρα κοντά σας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως μετά θα είναι κοντά μας ο Στέφανος Κορκολής. Έτσι, πλούσιο αυτό το τρίωρο. Είπαμε παραμονή να έχουμε κάτι διαφορετικό. Με Αντώνη Μορτάκη στην ρύθμιση του ήχου, στο 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Εύη Βούγιου Κλειώτη σας απαντά. Στούντιο papakirialfm.gr, γραπτός εδώ τα μηνύματά σας. Και real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600, όσοι θέλετε να στείλετε εδώ το δικό σας SMS. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο πίσω, κάποιες σελίδες της ζωής σας. Μεγαλώσατε στην Καλή και δεν ήσασταν όμως από μια έτσι εύπορη οικογένεια. Πώς βρεθήκατε εκεί? Κοιτάξτε, ο παππούς μου, ο αείμνηστος Σπύρος Βλασόπουλος, ήταν αρχισυντάκτης μιας πολύ μεγάλης και ιστορικής εφημερίδας που εξεδίδεται μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ονομαζόταν Η Πρωία. Εκδότης ήταν ο Περμαζόγλου, στο Απερμαζόγλου στην Αθήνα κλπ. Ως αρχισυντάκτης τη δεκαετία του 30 της Πρωίας, συμμετείχε σε μια προσπάθεια της τότε ΣΥΕΑ, η οποία είχε αγοράσει μια πολύ μεγάλη έκταση στην άγνωστο τότε Καλλή, μοίρασε τα οικόπεδα στα μέλη της τότε ενώσεως συντακτών. Η περιοχή αυτή στην Καλλή μέχρι σήμερα ονομάζεται τα δημοσιογραφικά και όλες οι οδοί έχουν ονόματα δημοσιογράφων. Εμένα με το σπίτι μου ήταν στην γωνία Γεωργίου Βλάχου και Νικολοπούλου. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό το οικόπεδο πήγε ως πρίκα στη μητέρα μου και έτσι εμείς πήγαμε, με γεννήθηκα δηλαδή εγώ εκεί, τη δεκαετία του 70, όπου ο πατέρας μου ερχόμενος από το Μίντεο Φλωρίνης δεν αντέχει να ζει στο κέντρο της πολυκατοικίας, θέλει να ζει στη φύση και επιλέγει να φτιάξει το σπίτι του στην Εκάλη. Εκάλη ακόμα τότε είναι... δηλαδή εγώ θυμάμαι... Δάσος, όχι, θυμάμαι μικρό τον εαυτό μου να περνάνε πρόβατα και να παίρνουν μεγάλα από το βοσκό. Πραγματικά, θυμάμαι αυτή την εικόνα. Τη δεκάτη του 80 αλλάξαν τα πράγματα, ξανάρχονται πολύ πλούσιοι στην Εκάλη και η Εκάλη έγινε αυτό που βλέπετε τώρα. Εγώ δεν έχω πια το σπίτι εκεί, το έχουμε πουλήσει με τα αδέρφια μου, αλλά έχω κρατήσει τα εκλογικά μου δικαιώματα εκεί και πηγαίνω και ψηφίζω πάντα στην Εκάλη, είναι κάπως από το χωριό μου. Κρατήσατε επαφή ή σχέση με τους τόπους καταγωγής των γονιών? Ναι, βέβαια. Και στο Αμίντεο πηγαίνω όποτε προλαβαίνω. Το Αμίντεο είναι η καταγωγή του πατέρα μου και στη Λευκάδα σπανιότερα, αλλά η μητέρα μου ήταν από την... τον Άγιο Πέτρο τη Λευκάδος. Ίσως αν θυμάστε ένα παλιό βουλευτή του Πασόκ από τη Λευκάδα, ύμνηστο, τον Βαγγέλη του Βλασόπουλου, ήταν και αυτός θείος μου. Ο Μάξιος Γεμπαζολιάς, ο δημοσιογράφος, είναι της οικογένειας επίσης θείος μου και έτσι όσο μπορώ έχω κρατήσει σχέσεις. Οι οικογένειες μας είναι δεμένες γενικώς. Το Αμίντεο έχει κάτι από σκηνικό Αγγελόπουλο. Έτσι. Ειδικά εκεί ο σταθμός του τρένου και βέβαια είναι και η πύλη για να πας και στον Ιμφαίο. Το Ιμφαίο είναι το κάτι άλλο. Ναι. Εκεί πράγματι ο Μέρτζος και ο Μπουτάζης κάνανε πολύ σπουδαία δουλειά, αλλάζοντας εντελώς αυτό το χωριό και μεταλλάσσοντάς το σε κάτι που είναι, για όσους δεν το έχουν επισκεφθεί, αξίζει πραγματικά να το επισκεφθούν, ειδικά τώρα το χειμώνα και αν έχει χιόνι είναι το κάτι άλλο και ο Αρακτούρος και όλα όσο έχουν γίνει εκεί είναι φανταστικά.
Αλλά γενικώς ότι η Δυτική Μακεδονία είναι υποτιμημένη ως μέρος. Έχει πάρα πολλές ομορφιές. Εξαιρετικά κρασιά. Κρασιά καταπληκτικά, αλλά έχει πάρα πολλές ομορφιές και αξίζει να την επισκεφτείτε. Μου αναφερθήκατε σε ένα ωραίο παράδειγμα. Ας πούμε, γιατί και ο Δήμαρχος αλλά και ο Μπουτάρης εκεί έκαναν κάτι. Πόσο μπροστά έβλεπαν, ας πούμε, την εποχή που καταλάβουν ότι το νυμφαίο πρέπει να γίνει κάτι, και πόσο τελικώς είναι θέμα τύχης το να βρεθούν άνθρωποι να βλέπουν μπροστά? Εντάξει, ένας βαθμός τύχης στη ζωή πάντα χρειάζεται. Ναι. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, αυτοί οι δύο άνθρωποι νομίζω ότι, ασχέτως κάποιο συμπαθεί ή του συμπαθεί, είναι άλλο πράγμα, έτσι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τις αρχές δεκαετίας του 90. Το Νυμφαίο ήταν ένα τυπικό χωριό της Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα είναι ένα παραμυθένιο μέρος. Είναι σαν να πηγαίνεις κάπου σε κάρτ ποστάλ. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Το σκέφτηκαν, το οραματίστηκαν, το σχεδίασαν, ο κόμμας το ακολούθησε. Και σήμερα έχει γίνει το Νυμφαίο ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και ζουν όλοι από αυτό κτλ. Έχουμε ανάγκη από τέτοια μυαλά γενικότερα πάντως. Προφανώς έχουμε ανάγκη, βεβαίως έχουμε ανάγκη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Mm-hmm. Έτσι είναι. Ωραία. Μεγαλώσατε λοιπόν εκεί, παιδικά χρόνια, παιδικά Χριστούγεννα, για να έρθουμε και στις μέρες αυτές. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν τυχερός άνθρωπος, γιατί η οικογένειά μας ήταν πολύ αγαπημένη, οι γονείς μου πολύ αγαπημένοι, περάσαν πολύ ωραία. Οι ατυχίες μου ξεκινήσανε αφού έφτασα την τελική, όταν πέθανε ο πατέρας μου και μετά από λίγο και η μητέρα μου, και έτσι αναγκαστήκαμε να επιβιώσουμε μόνοι μας. Αλλά τα παιδικά μου ήταν καλά. Γρήγορα λοιπόν στο τιμόνι και τις δουλειές και τα λοιπά. Ναι, κοίταξε να είσαι, όταν χάνεις τους γονείς σου, εκεί πια, και δεν είσαι πλούσιος, εκεί πια έχει ζέοντα προβλήματα επιβίωσης. Εγώ ήμουν, όταν πέθανε η μητέρα μου, στο πρώτο έτος πανεπιστημίου. Ιστορικό αρχαιολογικό στην Αθήνα. Λοιπόν, από εκεί πέρα έπρεπε να επιβιώσουμε. Αναλάβαμε τον Λεωνίδα, τον μεγάλο μου αδερφό της εκδόσης Γεωργιάδη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Επιλογή των σπουδών, το συγκεκριμένο. Είχα μανία εγώ μικρός. Ναι, ναι. Ήταν η μόνη σχολή που έβαλα στο μηχανογραφικό μου. Δεν έβαλα καμία άλλη. Σοβαρά, ε. Ναι, τώρα εκ των υστέρων βλέποντάς το, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη επιλογή. Έχω την εντύπωση πως τα ταλέντα μου ήταν περισσότερο να γίνω δικηγόρος. Όμως είχα τέτοια μανία με την ιστορία που δεν με ενδιαφέρε να κάνω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Βιβλία στο σπίτι, διαβάζετε πολύ? Παλαιότερα διάβαζα πάρα πολύ. Δηλαδή ήμουν πάντα. Ως παιδί. Διάβαζα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Διάβαζα σταμάτητα. Τώρα δυστυχώς όχι τόσο. Πρώτον, δεν έχω χρόνο. Mm-hmm. Και το διάβασμα είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο. Η δουλειά μου απαιτεί να διαβάζω πολύ. Οπότε πρέπει να διαβάζω για να ενημερώνομαι και να κάνω όλα τα άλλα που κάνω. Και νομίζω ότι το βιβλίο δυστυχώς στην εποχή μας, και το λέω και ως εκδότης με πόνο, έχει δεχθεί πολύ μεγάλη πίεση από το διαδίκτυο. Κυρίως στην έννοια του χρόνου. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ, όπως έχετε καταλάβει, είμαι πολύ ενεργός στα social media, μένω στα Twitter, τσακώνομαι, κάνω γράφο κτλ. Μόνο αυτό να κάνεις και να μην και με τις 10 sites να διαβάζεις 10 άρθρα για να δεις τι γίνεται, ο μισός χρόνος που θα έχεις για το διάβασμα έχει φύγει. Ναι. Ήσασταν από τις περιπτώσεις που μόνος του αναζήτησε τη γνώση, ή είχατε και κάποιον που σας έσπρωξε προς αυτήν? Νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής. Εμείς ήμασταν 3 αδέλφια. Mm-hmm. Μεγαλάμε στο ίδιο σπίτι. Είχαμε τα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων σε πρώτη ζήτηση. Αλλά από τα 3 αδέλφια, εγώ πρώτος, που είμαι μικρότερος, ας τα διαβάζω με μεγάλη μανία. Δεν μου είπε κάποιος να τα διαβάσω. Mm. Τα είχαμε στο σπίτι μου. Ήμουν τυχερός αυτό. Έτσι, αυτό είναι θέμα τύχης. Ήμουν σε ένα σπίτι που είχαμε πασί ολοβιβλίδικες. Αριστοτέλη, Πλάτα, νόμιζα τα πάντα. Αλλάξα να διαβάζω πάρα πολύ μικρός, μου αρέσανε. Αυτό διαμόρφωσε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω, ότι την προσωπικότητά μου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Παίρνουμε πιο βάζουμε τώρα, παίρνουμε. Πώς. Όχι. Πάμε λίγο διαφημίσεις. Ναι. Ήθελα να βάλουμε αυτό το memory σου. Αυτό θα επιστρέψουμε με αυτό. Okay. Μην ανησυχείτε. Οι συντονισμένες, έχετε μάθει και τους όρους. Μια χαρά. Συντονισμένοι πάντα στο αληθινό ραδιοφόνο, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφόνο σας. Τι ήταν αυτό που καθόρισε την πολιτική σας τοποθέτηση και ιδεολογικά, έτσι? Εγώ ήμουν μεγάλο σε ένα σπίτι, mm-hmm. όπου είχα ένα προνόμιο ως προς την πολιτική. Η μένα πλευρά του πατέρα μου και όλο το οικογένεια του πατέρα μου είχε περάσει τον εμφύλιο πολύ άσχημα από την πλευρά των κομμουνιστών. Η δε πλευρά της μητέρας μου είχε αντίστροφα μνήμες από την πλευρά των δεξιών. Έτσι άκουγα τα πράγματα στερεοφωνικά.
Την μια εβδομάδα τα άκουγα έτσι, την άλλη εβδομάδα τα άκουγα ανάποδα. Αυτό μου έδωσε από την αρχή μια αίσθηση ότι όλα τελικώ είναι σχεδιάσματα να ψάχνουν λίγο περισσότερα. Λοιπόν, όμως, όταν άρχισα να οριμάζω πολιτικά, πολύ γρήγορα ήμουνα υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, της αγοράς, αυτού που ονομάζουμε στην Ελλάδα πολύ αρνητικά καπιταλισμού. Και έτσι από εκεί πέρα αυτό ακολούθησε την, την υπόλοιπη μου πορεία. Συν φυσικά η μελέτη των αρχαίων συγγραφέων μου έδωσε μια περηφάνεια για την Ελλάδα και μια αγάπη για όλα αυτά. Η έντονη πολιτικοποίηση ήρθε στα χρόνια του Πανεπιστημίου, να υποψιάσω. Εντάξει, από μικρός ήμουν πολιτικοποιημένος, δεν μπορώ να πω. Η κομματική τοποθέτηση. Ήμουν στο Καταμελές, ήμουν στο ΝΕΔ, όλα αυτά τα είχα πάρει. Αλλά βεβαίως στο Πανεπιστήμιο, επειδή εξελέγγεν και με τη ΔΑΠ, τότε ήταν η εποχή του Μακεδονικού πολύ έντονη. Τα μεγάλα συλλαλητήρια, στα οποία είχα προφανώς συμμετάσχει. Και μετά, όταν έγινε η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας με την πολιτική άνοιξη, ακολούθησα τον Σαμαρά, πάλι λόγω Μακεδονικού, και έτσι έμεινα. Ακολούθησε την πορεία τη γνωστή. Πρώτη δημόσια εμφάνιση. Πολιτική εννοώ. Νομίζω και το Μακεδονικό ζήτημα πριν. Ήταν ένα φοιτητή μαζί με κάποιου άλλου φοιτητέ μου. Είχαμε κάνει μια πρωτοβουλία στο Πανεπιστήμιο. Μια φορά, μάλιστα, την είχε κάνει αφιέρωμα σε αυτήν και ο Ιώσης Ελευθεροτυπίας. Δεν ξέρω που τα βρήκανε. Βρήκανε φωτογραφίες μου, φοιτητικές. Βρήκανε φανταστικά τα λοιπόν. Στην Ελευθερία της Ακτών τώρα, Ελευθεροτυπία, το λέω εγώ από αποτυχημένη ταχύτητα. Και νομίζω ήμουν στην ΕΡΤ προσκεκλημένο για αυτό το θέμα, για το Μακεδονικό. Ξέρω, ήταν δεκαετία 90 αρχέ. Με παιδάκι ήταν, φοιτητή σου. Ήταν δεδομένη η πολιτική πορεία. Δηλαδή το ότι θέλατε να ασχοληθείτε με την πολιτική από ένα σημείο και μετά. Στην πολιτική μπήκα τελείως από σποντά. Στην ενεργό πολιτική δηλαδή. Εγώ είχα τις εκδόσεις Γεωργιάδη, έκανα τσεκομπή με τα βιβλία, πήγαν και πάρα πολύ καλά, δεν είχα κανένα παράπονο. Μέσα από την γνωριμία μου αυτή, μέσα από την πορεία μου αυτή, είχα γνωρίσει τον Γιώργο τον Κατζαφέρη. Mm-hmm. Τότε ο Κατζαφέρης είχε κάνει τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μου ζήτησε, είχε δει ότι γενικώς μιλούσα πολύ ωραία στην τηλεόραση και είχα επιτυχία και πολλά τηλέφωνα κτλ. Και μου λέει: θέλω να γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Φίλος μου ήταν, στη Νέα Δημοκρατία προερχόταν όμως και εγώ. Τα βρήκαμε, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά το ανέφερα τα άλλα. Τώρα η τωρινή μου πορεία, ναι, κυβερνητική δηλαδή, οφείλω να σας πω ότι στην αρχή δεν μου παίρνει κανένα το μυαλό. Όταν θέλει κάποιος να γίνει υπουργός, δεν ξεκινάει από ένα μικρό κόμμα. Πάει στα μεγάλα. Ειδικά εκείνη την εποχή που τα μεγάλα δεν είναι όπως τώρα που κάπως αυτά έχουν απομυθοποιηθεί. Όμως μετά ήρθε η χρεοκοπία, το μνημόνιο και όλα αυτά που ζήσαμε. Πιστεύω ότι εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη μίξη, ένα πολύ μεγάλο ανακάτωμα όλης της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτικής. Και τα δικά μου βήματα με οδήγησαν εδώ. Όπως ξέρετε, εγώ είχα υποστήριξει από την αρχή την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Από την αρχή της μεταρρυθμίσης, από την αρχή το μνημόνιο. Αυτό με έφερε να έχω φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Πολλούς εδώ ακροατές του Real που γενικώ με στολίζουν πολλές φορές. Οκ, τα έχει αυτά η ζωή και η πολιτική. Δεν κατάω κακίες εγώ, το θεωρώ ότι είναι μέσα στο πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα. Αν είχατε απέναντί σας έναν από αυτούς τους εχθρούς εντός εισαγωγικών. Εχθρούς δεν έχουν. Ναι, με αυτή την έννοια το λέω για αυτό. Πλην αυτόν που κάναν την Οβάρτη, που θέλουν να μας κλείσουν φυλακή με ψέματα, που αυτοί που το φάσουν εχθές σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί πια μας καταστρέφουν τις ζωές μας. Αλλά δεν είναι μόνο πολιτικό. Τους πολιτικούς αντιπάλους, τους ιδεολογικά αντιπάλους, δεν τους θεωρώ εχθρούς. Πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει, ρε παιδιά, τα συμφωνούμε και σε όλα. Mm-hmm. Εντάξει, άμα θέλαμε να συμφωνούμε σε όλα, θα μας άρεσε η δημοκρατία. Η δημοκρατία μας αρέσει γιατί απριόρι δεχόμαστε ότι διαφωνούμε. Αλλιώς να την κάνουμε δημοκρατία, άμα λέμε όλοι τα ίδια. Ναι. Ήθελα να πω ότι με κάποιον εντός εισαγωγικών πολιτικά εχθρό, αντιπαλός, ας το πούμε έτσι, θα είστε έρεμος ή θα είναι τηλεοπτικό παράθυρο. Μια κουβέντα. Πάρα πολύ. Είστε λίγο ταύρος. Όχι, δεν είναι μύθος αυτό. Αν δεν με προκαλέσει και δεν μου πεις κάποια μεγάλη χοντράδα, ίσα θέλω να είμαι έρεμος και να εξηγώ και ακούω και να ακούω και τελείω. Εντάξει, προφανώς με σκληρογνώμων, δεν λέω ότι κανένας θα με πείσει εύκολα, αλλά γενικά και ποιος πείτε εύκολα στην Ελλάδα. Πολύ δύσκολα, αλλά άλλο γνώμη. Σέβεστε πολιτικούς σας αντιπάλους. Ασφαλώς και ναι. Ποιους θεωρείτε έτσι. Ασφαλώς και ναι. Εξαιρετικούς πολιτικούς, με αυτή την έννοια. Τώρα με αρχίζω να λέω, για πολλούς τώρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, γιατί κάποιος θα ξεχάσω. Ποιον θαυμάζετε, ας το πούμε έτσι. Όχι, μπορεί να είναι και. Από άλλους πολιτικούς χώρους. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι η πιο έτσι, εντυπωσιακή προσωπικότητα σε άλλο πολιτικό χώρο από το δικό μου των τελευταίων ετών είναι ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τεράστια. Έχει υποτιμηθεί στην πολιτική ζωή, διότι
Ήταν και λίγο άτυχος, έπεσε στην κυρία του μνημονίου, πήρε πάνω του και βάρη, δεν τον αναλογούσανε. Η περίοδος 12-14, επειδή ήταν εποχή μεγάλης κοινωνικής σύγκρουσης στην Ελλάδα, φόρτωσε με αρνητικό πρόσωπο πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Όμως είναι μια προσωπικότητα που δεν μπορεί να μην παραδείξει ότι έχει ευφυΐα, γνώση, ξέρει να μιλάει. Δηλαδή πρέπει να είσαι τυφλός. Ποιο θεωρείτε το χαρακτηριστικό που κάνει έναν πολιτικό καλό, χρήσιμο? Για μένα χρήσιμος είναι ο πολιτικός ο οποίος δεν διστάζει να αναλαμβάνει ευθύνη και να παίρνει απόφαση όταν πιστεύει ότι αυτό που λέει και που θέλει να κάνει το σωστό, ακόμα και αν αυτό έχει κόστος για τον ίδιο. Εκεί κρίνει ένας πολιτικός. Το να λέμε εμείς οι πολιτικοί αυτά που θέλει να ακούσει κάποιο στο ραδιόφωνο, λέει τον αρθώ εγώ και να πω αυτά που ξέρω ότι θέλουν να ακούσουν οι ακροατές του Real, δεν λέει και τίποτα. Οκ. Okay. Πέραμε την ώρα, μου πάνε μπράβο, τι ωραία που τα έπαιξε. Και φύγαμε. Δεν λέει κάτι. Το να ξέρω όμως ότι κάτι είναι σωστό, να καταλαβαίνω πόσο αντιδημοφιλές είναι και να προσπαθώ να το επιτύχω επειδή πιστεύω ότι είναι σωστό. Δεν λέω ότι έχω ανάγκη δίκιο, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν είναι αναγκαστικό ότι ό,τι πιστεύω εγώ σωστό είναι σωστό. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να ακολουθείς τη συνείδησή σου. Γιατί τελικά μπαίνοντας στην πολιτική, εργάζεσαι για ένα βασικό πράγμα, για το κοινό καλό. Αυτός είναι ο στόχος σου. Δεν είναι. Ναι. Τα αυτιά, τα δικά μας, τα αυτιά του ελληνικού λαού είναι χαϊδεμένα? Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός πέρασε μία περίοδο από το 80 μέχρι το 2010 που οι πολιτικοί ανεξαρτήτως κόμματος κατά βάση τον χαϊδεύανε. Τότε δεν θέλω να μπω ιστορικά γιατί έγινε αυτό και τα λοιπά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι προοδευτικά η κοινωνία μας θεώρησε περίπου αυτονόητο δικαίωμά της να περνάει καλά. Αυτό ανετράπη με πολύ βίαιο τρόπο από τη χρεοκοπία του 10 και μετά, με τα μνημόνια και όλα αυτά που γίνανε. Πιστεύω ότι μετά από μία δεκαετία τέτοιας κρίσης, ο ελληνικός λαός έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό οριμάσει. Και θέλω να σου πω και κάτι. Τι συνηθίμα κατηγορούμε τους Έλληνες, και εγώ το έκανα παλιά. Και έλεγα, α, τι λαός είμαστε, τι ψηφίζουμε κτλ. Και είδαμε τώρα τι έγινε και σε άλλες χώρες και τραβάμε τα μαλλιά μας. Άρα δεν είναι τόσο απλό. Ξέρετε, είναι θαυμαστό ότι η Ελλάδα μετά από τέτοια κρίση κατάφερε και εξήλθε χωρίς να έχουμε φάει ένα στον άλλον. Δεν ξέρω αν άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα το άντεχε. Α, ζω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν εγώ στην κυβέρνηση Παπαδήμου, θυμάμαι τότε, η Ιταλία πέρναγε μια αντίστοιχη κρίση και είχε πρωθυπουργό τον Μόντι. Τότε λοιπόν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είχαν επιβάλει στην Ιταλία να ψηφίσουν ένα νόμο όπου θα πάγωναν τη συντάξη τα επόμενα 5 χρόνια. Θα πάγωναν τη συντάξη. Η Υπουργός Εργασίας κυβερνήσεως Μόντι, όταν μπήκε στη Βουλή να ανακοινώσει ότι θα ψηφίσουν νόμο για το πάγωμα των συντάξεων, το έκανε κλαίγοντας με αναφιλητά και ζητώντας συγγνώμη που αναγκάστηκε να ψηφίσει ένα τέτοιο απέσιο νόμο. Την ίδια εποχή εμείς στην Ελλάδα ψηφίσαμε 50% μείωση. Ναι. Προσέξτε, 50% μείωση. Στην Ιταλία η απόφαση αυτή της κυβερνήσεως Μόντι οδήγησε σε πλήρη αστάθεια του πολιτικού συστήματος και με τον 5 αστέρων. Ναι, ναι, ναι. Περίπου την άφηκε όλο στον αέρα. Την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Στην Ελλάδα, εντάξει, δεν λέω ότι πέρασαμε ήρεμα, αλλά τελικά η χώρα κρατήθηκε. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσει σεβασμό στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ μπορεί ωραία να τα λέω θεωρητικά ότι μην πέτω μεταρρυθμίσεων και το μνημονίο κτλ. Ο άλλος που χάσει τη δουλειά του. Κάποιος το πληρώνει όμως. Ο άλλος που πήρε το σπίτι του. Ο άλλος που χάσει, καταστράφηκε. Δεν είναι αναγκαστικό να το βλέπει την ίδια ψυχραιμία που το βλέπω εγώ. Γιατί εγώ πέρασα και εγώ δύσκολα από όλη σε σχέση με το παρελθόν. Αναγκαστράφηκα. Είμαι εγώ εδώ. Έτσι δεν είναι. Άρα, ό,τι και να λέμε, και ο άλλος που εκνευρίζεται και που θέλει να τα σπάσει όλα και θέλει να βρίσει, έχει κάποια δίκαια υπό αυτές τις συνθήκες. Ναι. Ποια θεωρείτε κακοδαιμονία του ελληνικού λαού? Πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έγινε στην Ελλάδα είναι ότι κάπου γίναμε οπαδοί της ίσονος προσπαθίας. Και αυτό είναι λάθος. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Αν πάτε στο Ισραήλ, που είναι κράτος πρότυπο για μένα, δηλαδή είναι φοβερό το τι έχουν πετύχει οι άνθρωποι αυτοί στο Ισραήλ, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το ότι έχουν επαναφέρει την αρχαία τους γλώσσα. Προσέξτε τώρα. Οι Εβραίοι που πήγαν στο Ισραήλ πήγαν από διάφορες χώρες. Από την Σοβιετική Ένωση, από τη Γερμανία, από την Πολωνία, από την Αμερική, από την Αφρική, παντού. Δεν είχαν μια ενιαία γλώσσα, γιατί ο καθένας μιλάει για τη γλώσσα της χώρας που κατοικούσε. Και αποφασίσανε, συναποφασίσανε, να επαναφέρουν στη ζωή τα αρχαία εβραϊκά. Τα μάθανε και γράφουν και μιλάνε αρχαία εβραϊκά. Με το αλφάβητο αυτό, το αραμαϊκό, το αρχαίο εβραϊκό, γράφουν στους υπολογιστές. Έχουν τις πιο προηγμένες χώρες στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς στην Ελλάδα καταργήσαμε το πολιτονικό τη δεκαετία του 80
με το επιχείρημα ότι η έλευση των υπολογιστών θα είναι δύσκολο να μάθουμε τους υπολογιστές εάν βάζουμε δασία και ψηλή. Δεν ξέρω αν το θυμάστε καθόλου τη ζήτηση τότε. Ναι, θα χρησιμεύει αυτό κάπου όμως. Δεν θα μπορούσαν να πούνε οι Εβραίοι καλύτερα να μάθουμε όλοι αγγλικά να τελειώνουμε, τα ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Χρησιμεύει η απάντηση είναι. Η απάντηση τελικά είναι ότι χρησιμεύει. Γιατί χρησιμεύει? Γιατί σου δίνει μια ταυτότητα, σε ενώνει με την κληρονομιά σου, σε κάνει να προσπαθεί. Άρα η απάντηση τελικά χρησιμεύει. Να σου το πω ανάποδα. Λέγαμε το 80, θα καταργήσουμε το πολιτονικό και έτσι τα παιδιά μας εξοδεύουν λιγότερο χρόνο για να μάθουν πράγματα άχρηστα. Πότε μπαίνει περισσομένη, ξέρω εγώ, μακρόπροφα, αρχαίο περισπάτε, και θα έχουμε χρόνο να μάθουν τα χρήσιμα. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, είμαστε περισσότερο μορφωμένοι ή λιγότερο? Όλοι οι δείκτες λένε ότι είμαστε πολύ λιγότερο. Mm-hmm. Η απόφασή μας ως κοινωνία να μάθουμε στα παιδιά μας να προσπαθούν λιγότερο δεν τα έκανε περισσότερο μορφωμένα, τα έκανε περισσότερο αμόρφωτα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Βάλε μου αυτό. Ωραία, πάσα. Μισό λεπτάκι θα επιστρέψουμε με αυτό. Εντάξει, μπράβο. Εντάξει. Καλά, δεν έχει μείνει και πολύ χρόνο. Φεύγει η κουβέντα. Πάμε. Ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, Real FM, 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κοντά μας. Βάλετε ένα ωραίο θέμα πριν, αυτό της παιδείας. Ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι πριν από κάποια χρόνια χρειάστηκε να συνεργαστώ με έναν Υπουργό Παιδείας, Νέα Δημοκρατία τότε κυβέρνηση, για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έκανα σε όλη την Ελλάδα. Είχε λοιπόν ένα επιτελείο εξαιρετικό. Όταν έφυγε ο Υπουργός, άλλαξε και όλο το επιτελείο και στην ουσία χάθηκε μετά και το πρόγραμμα. Για ζητήματα όπως αυτό της παιδείας, ένα παράδειγμα, επειδή ρίχνεται βάρος αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει μια συνέχεια ακόμη και στο προσωπικό που ασχολείται με πράγματα ουσίας, στρατηγικής, στον τομέα της παιδείας. Και όχι όταν αλλάζει ο ένας Υπουργός, να αλλάζουν οι γραμματείς, να αλλάζει όλο το επιτελείο κάθε φορά και αυτού και από την αρχή. Επί της αρχής, προφανώς θα έπρεπε. Ναι. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Ένα παράδειγμα, γιατί η παιδεία είναι ένα κομβικό σημείο. Να φέρω το πιο κορυφαίο παράδειγμα για την παιδεία. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος Άννας Διαμαντοπούλου, πήρε το μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει πάρει νόμος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και που δεν ήταν μνημονιακός νόμος, έτσι. Μεγάλη πλειοψηφία. Και τι έγινε τελικά μετά αυτή την πλειοψηφία? Όταν ήρθε η επόμενη κυβέρνηση, άλλαξε το νόμο. Άρα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο φτάσαμε συνένεσης, ναι, για να κρεμιστεί στην αμέσως επόμενη κυβέρνηση. Τι φταίει? Φταίει η νοοτροπία μας, παιδάκι μου, ότι είμαστε δυστυχώς πολύ πιο εύκολοι στη σύγκρουση παρά στην σύνθεση. Και εγώ το λέω ότι αυτό είναι λάθος. Mm-hmm. Διότι πράγματι για να έχεις ειδικά στην πολιτική αποτέλεσμα, υπάρχουν πολιτικές που θα τις κάνεις σήμερα και θα αποδώσουν μετά από 5 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια. Ειδικά στην παιδεία δε. Είναι μακροχρόνιες πολιτικές. Δεν είναι να κάνεις κάτι σήμερα και να δουλεύει αύριο. Όμως έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο πολιτικό μας σύστημα, στο να συνεννοηθούμε. Αυτό είναι γεγονός. Θα μπορούσε να είναι μια πρόκληση αυτό για την κυβέρνηση τώρα? Φυσικά και είναι. Να πετύχει κάποιες συνεννοήσεις. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Εγώ να φέρω ένα πράγμα από το δικό μου μπορεί, ναι, να πω για άλλους. Και πριν καταθέσω τον νόμο μου, φώναξε τον κύριο Δραγασάκη από το κάτω κόμμα και ένα μεγάλο κομμάτι νομοθεσίας που το έβαλα στον νόμο και το είπε και ο ίδιος στη Βουλή και με ευχαρίστησε. Και τώρα κάνω μια δικιακή τράπεζα, τον ξαναφώναξα και συζητήσαμε για όλα αυτά που σχεδιάζουμε για να υπάρχει και μια ενημέρωση με τις αντιπολίτευσεις και ώστε να δοθώ και στην αγορά και στους νέους, γιατί αυτό είναι κάτι που θα διαρκέσει, δεν είναι κάτι του Γεωργιάδη, που σήμερα θα είναι, αύριο δεν θα είναι. Λοιπόν, ναι, πρέπει να γίνει. Στο μέτρο του εφικτού, πάντα δεν λέω ότι θα συμφωνούμε σε όλα. Προφανώς υπάρχουν και πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Τελειώνουμε. Άλεξ Τσίπρας, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό του είναι μόνο ένα. Η κολοτούμπα που έκανε το καλοκαίρι του 2015. Αυτό για το οποίο τον κατηγορούν οι πρώην σύντροφοί του είναι η πιο σοφή πολιτική κίνηση στη ζωή του. Ο Τσίπρας μετά το δημοψήφισμα και το 63% που είχε πάρει, μπορούσε να μας πάει στη δραχμή χωρίς να μπορεί να μιλήσει κανένας μας. Και τότε φυσικά η Ελλάδα θα είχε καταστραφεί και ο ίδιος προφανώς, αλλά για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει θα είχαμε καταστραφεί. Αυτό είναι το μόνο θετικό, ναι, που θα δώσει ο Τσίπρα. Το αρνητικό του, παιδιά, είναι πολύ απλό. Είναι ψεύτο άμα να κάνουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ εργατικός και άνθρωπος ο οποίος αυτοβελτιώνεται. Δηλαδή, αν δει την πορεία του, εξελίσσεται, γίνεται διαρκώς καλύτερος. Αυτό είναι το βασικό του θετικό χαρακτηριστικό. Αρνητικό δεν θα πω, για ένα βασικό λόγο. Γιατί ό,τι και να πω, θα μαύρω πρωτοσέλιδο και δεν έχω καμία διάθεση. Παραμονή, έτσι. Ναι. Άδωνης Γεωργιάδης, ένα θετικό ή ένα αρνητικό? Θετικό είναι ότι είμαι, πιστεύω, εργατικός. Αρνητικό είναι ότι είμαι πολύ φλίαρος.
Και έτσι λέω και πράγματα που μετά τα μανιώνω και λέω: μα πάλι έμπλεκε και πάλι την φασαρία. Ευγενία Μανολίδου. Ένα θετικό, ένα αρνητικό. Κοιτάξτε, είναι εργατική, είναι καλή μάνα. Αρνητικό δε, για του ίδιου λόγου δεν θα. Δεν θα είμαστε πρώτο σέλιδο πάλι. Λοιπόν, ευχή. Εύχομαι να έχουν όλοι υγεία, ευτυχία. Να πάνε τόσοι γιορτές να περάσουν καλά με τους δικούς τους και να γυρίσουν όλοι με ασφάλεια. Και το 2020 να είναι μια πολύ καλή χρονιά που θα εξέλθουμε τις κρίσεις. Και τελευταία επιλογή, μουσική. Είπαμε να βάλουμε το Σάλο, έτσι. Ωραία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ ωραία εκπομπή.